Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με δύο σχόλια που αφορούν την μαύρη επέτειο της εισβολής και της κατοχής στην Κύπρο. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι δεν αντιλαμβανόμαστε οποιαδήποτε αισιόδοξη νότα σε δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων, τη στιγμή που η Τουρκία σαφώς και με τρόπο επαναλαμβανόμενο επιθυμεί να αποκλίνει από τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι δεν χρειάζονται ούτε ανούσιες καλοσύνες, ούτε ανούσιες υπερβολές του τύπου θα μπουκάρουμε με τα Ραφάλ και τα F-35 και θα βομβαρδίσουμε την Άγκυρα. Αυτά έχουν μικρή σημασία και δεν κάνουν καλό στα εθνικά συμφέροντα. Καλό στα εθνικά συμφέροντα κάνει το να έχεις τη διπλωματική εγρήγορση, την πολιτική και επιχειρησιακή ετοιμότητα να αποτρέψεις την επιθυμία του θορυβούντα εξ Ανατολών γείτονα να δημιουργήσει τετελεσμένα στην περιοχή, όπως έγινε το 2018, τότε που δεν είχαμε τις δυνατότητες εξοπλισμών, τις δημοσιονομικές, είχαμε όμως την επιχειρησιακή ικανότητα να αποτρέψουμε τις έρευνες του σκάφους Μπαρμπαρός. Δεν ακούστηκαν τότε επιχειρήματα του τύπου ότι αυτά τα ερευνητικά σκάφη τα παίρνει το κύμα και ο αέρας και ότι βγαίνουν για να κόβουν βόλτες. Είναι πολύ προτιμότερο λοιπόν να δείχνουμε ότι έχουμε και τη διπλωματική πρωτοβουλία και την πολιτική και επιχειρησιακή εγρήγορση από το να περιτριγυρίζουν υπουργοί της κυβέρνησης στα τηλεοπτικά παράθυρα και να εξτομίζουν ανοησίες χάριν ημερήσιας πολιτικής κατανάλωσης. Θα ήθελα επίσης να παρατηρήσω κάτι που δεν μπορεί να περάσει εύκολα απαρατήρητο. Είδα μία ανατριχίλα σε μέσα ενημέρωσης τα οποία βρίσκονται κοντά στο στενό κυβερνητικό επιτελείο, επειδή ο Στέφανος Κασελάκης κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να υπάρξουν κοινές πρωτοβουλίες για το θέμα των Κυπρίων αγνοωμένων. Ήταν κάτι που ομολογώ ότι δεν περίμενα. Θα περίμενα αυτή η πρωτοβουλία να χαιρετιστεί και να την καλωσορίσουν αυτοί που βρίσκονται στα στενά επικοινωνιακά επιτελεία του Μαξίμου, διότι είναι ένα εθνικό ζήτημα, αλλά βγαίνουν και κάποια συμπεράσματα για το πόσο ανατριχιάζουν ορισμένοι στο ενδεχόμενο να συντονίσουν τις δυνάμεις τους, οι προοδευτικές δυνάμεις. Πριν από λίγους μήνες, κυρίες και κύριοι βουλευτές, συζητούσαμε σε αυτή την αίθουσα την παραχώρηση του αεροδρομίου Ελευθερίου Βενιζέλος, της κύριας αεροπορικής εισόδου στη χώρα. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας τότε έλεγε ότι πρόκειται για μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση και επιχειρηματολογούσε υπέρ της παραχώρησης σε καναδικό φαντ, το οποίο εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Καναδών συνταξιούχων. Εκφράσαμε την απορία γιατί δεν θα μπορούσαν οι Έλληνες συνταξιούχοι να γίνονται παραλήπτες των ωφελημάτων που προκύπτουν από την αξιοποίηση και τη χρήση αυτής της κρίσιμης υποδομής. 200 εκατομμύρια ευρώ το 2022 είχε πάρει από μέρισμα το ελληνικό δημόσιο για το 2022, προμέρισμα για το 2023 και μείωση του κεφαλαίου. Το τίμημα για την πώληση της δημόσιας συμμετοχής ένα δισεκατομμύριο δηλαδή. Δηλαδή το συνολικό τίμημα ήταν ίσο με αυτό που θα έπαιρνε το ελληνικό δημόσιο σε 5 μόλις χρόνια. Δεν ήταν επιτυχής οικονομική συναλλαγή ακόμα και για έναν φανατικό των ιδιωτικοποιήσεων. Οι φανατικοί των ιδιωτικοποιήσεων δεν μπορούν να δουν έξω από το παράθυρο, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Δεν μπορούν να δουν τι συμβαίνει, όπως εσείς δεν μπορείτε να δείτε τι συμβαίνει. Και δεν έχετε καμία εξήγηση. Ακούστηκε και από άλλες πτέρυγες της Βουλής. 93% των λιμανιών παγκοσμίως είναι υπό δημόσιο έλεγχο. Καμία απάντηση. Ακούσαμε μάλιστα και επιχειρήματα του τύπου θα είναι ανοιχτό στον ανταγωνισμό, λέει το λιμάνι, οπότε αν δεν παρέχει καλές υπηρεσίες θα πέσουν τα χέρια. Κάθε άλλο, τα λιμάνια είναι φυσικά μονοπόλια. Δεν εμπίπτουν στους κανόνες ανταγωνισμού.
Δεν υπάρχει κάποιος που να μπορέσει δίπλα στο λιμάνι του Ηρακλείου να χτίσει ένα άλλο λιμάνι και να προσφέρει καλύτερες τιμές. Αυτό είναι το πρόβλημα, το μείζον ζήτημα με τις μεγάλες υποδομές. Το οποίο οι φανατικοί νεοφιλελεύθεροι, οι φανατικοί των ιδιωτικοποιήσεων αρνούνται να δουν. Ή κάνουν ότι δεν βλέπουν ακριβώς για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα. Πωλείται λοιπόν το λιμάνι του Ηρακλείου για 80 εκατομμύρια ευρώ. 150 εκατομμύρια ευρώ κάνει ένα καινούριο καράβι, δηλαδή πουλάτε το λιμάνι για μισό καράβι. Αυτό κάνετε. Πουλάτε το λιμάνι του Ηρακλείου για μισό καράβι, για 40 χρόνια. Αρνείστε και τη μέθοδο την οποία η δική μας κυβέρνηση είχε εφαρμόσει, τη μέθοδο της υποπαραχώρησης. Και μη μας πείτε τώρα για επενδύσεις, διότι η μοναδική επένδυση εντός εισαγωγικών είναι ένα κτίριο 2.000 τετραγωνικών για να στεγαστούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου. Πόση εμπιστοσύνη μπορούμε να σας έχουμε για τις επενδύσεις ιδιωτών, που είχατε παραλάβει δεσμεύσεις? Υπάρχει και αυτή η οδυνηρή μνήμη, κύριε Υπουργέ. Είχατε παραλάβει δεσμεύσεις, το θυμάστε? Δεν αφορά το Υπουργείο σας, αφορά την κυβέρνησή σας. Για επενδύσεις της Τρενοσέ, μετέπειτα Hellenic Train, 600 εκατομμυρίων στο δίκτυο των σιδηροδρόμων. Υπογεγραμμένες, προσέξτε, με υπογραφή της εταιρείας και του Υπουργού σας, σε μνημόνιο συνεργασίας. Και φέρατε στην Ελληνική Βουλή μία σύμβαση από την οποία αυτές οι δεσμεύσεις για επενδύσεις λείπανε. Μεταξύ των δεσμεύσεων για επενδύσεις ήταν και η ολοκλήρωση του συστήματος ETCS, το οποίο αν είχε ολοκληρωθεί δεν θα είχαμε βεβαίως την τραγωδία στα Τέμπη. Κανένα λοιπόν κίνητρο δεν έχει ο ιδιώτης να κάνει επενδύσεις εφόσον έχει στα χέρια του ένα φυσικό μονοπόλιο, κύριε Υπουργέ. Είναι φυσικό μονοπόλιο το λιμάνι του Ηρακλείου και βεβαίως επίσης υπογραμμίστηκε και από άλλες πλευρές. Υπάρχει ένα μείζον ζήτημα σύγκρουση συμφερόντων. Διότι είναι ο ιδιοκτής της υποδομής και πάροχος του μεταφορικού έργου ταυτόχρονα. Συνεπώς μπορεί με εκατοντάδες τρόπους να λειτουργεί εις βάρος των ανταγωνιστών του. Είναι ένα μείζον θέμα με το οποίο, κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε και η Επιτροπή Ανταγωνισμού να έχει ασχοληθεί. Δεν έχετε λοιπόν κανένα καημό, καμία στρατηγική για την περιφερειακή ανάπτυξη. Και αυτό φαίνεται και από την παρούσα σύμβαση και από το ότι έχουν παγώσει τα έργα υποδομών στην Θεσσαλονίκη, τεράστιες καθυστερήσεις στο μετρό της Θεσσαλονίκης, τεράστιες καθυστερήσεις καινούργιες στο περιβόητο flyover, το οποίο ήταν εκτός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού μεταφορών και υποδομών. Αντί να ολοκληρώσετε, όπως έλεγε ο δικός μας εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός, εγκεκριμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την εξωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, όταν ο ΒΟΑΚ δεν έχει ξεκινήσει καν, όταν η Θεσσαλία δεν έχει πατήσει στα πόδια της, όταν εκποιείται τη Λάρκο, ποια στήριξη λοιπόν στην περιφέρεια? Καμία στήριξη στην περιφέρεια, καμία στήριξη και στα νοικοκυριά, τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν το κύμα της ακρίβειας του καλοκαιριού και απειλούνται εκ νέου με αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας. Το θεωρείτε λογικό σε μια χώρα που υποδέχεται 30 εκατομμύρια τουρίστες, οι μισοί Έλληνες, να μην μπορούν να πάνε μια μέρα διακοπές? Θεωρείτε ότι έχετε κάνει επαρκώς το καθήκον σας όταν βιώνουμε μια τέτοια πραγματικότητα? Και θα βγαίνουν οι επικοινωνιακοί σας σταγοί στις τηλεοράσεις για να υποδεικνύουν στον κόσμο να μην πηγαίνει διακοπές? Ή να λανσάρετε τη νέα μόδα, την καλοκαιρινή μόδα του μένουμε σπίτι και το λέτε και staycation? Να είναι χαρούμενος ο κόσμος που δεν μπορεί να φύγει για ένα διήμερο? Κουβέντα δεν ακούμε γι' αυτά. Κουβέντα δεν ακούμε γι' αυτά, διότι τίποτα δεν έχετε πραγματικά να απαντήσετε στο ένα στα δύο νοικοκυριά που μειώνει την κατανάλωση και τις αγορές τροφίμων. Στο ένα στα τρία νοικοκυριά που καθυστερεί να πληρώσει λογαριασμούς. Στους ανθρώπους που βλέπουν 50 και 60% αύξηση των εισιτηρίων των ακτοπλοϊκών από πέρσι. Και το κυριότερο είναι ότι δεν παίρνετε μέτρα, ενώ έχει διαμορφωθεί και η δημοσιονομική δυνατότητα για να τα πάρετε.
Διότι το πρωτογενές πλεόνασμα είναι 1,7 δισεκατομμύρια, στο πεντάμινο παραπάνω από τον στόχο. Και εντάξει, με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ καταλάβαμε ότι δεν συμφωνείτε. Πώς θα μπορούσατε άλλωστε. Αλλά κανένα φόρο δεν μπορείτε να μειώσετε. Το όσο σας έχει καθυλώσει πολιτικά η αιμονή σας και η ιδεολογική σας τύφλωση ότι δεν πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι. Παράγονται πλεονάσματα και αρνείστε να τα επιστρέψετε στοιχειωδώς στην κοινωνία για να την ανακουφίσετε. Η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υποδομών πάει χέρι-χέρι και με την ιδιωτικοποίηση όλων των συμμετοχών του δημοσίου, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της ιδεολογίας σας. Και αναφέρομαι στις τράπεζες. Από τον περασμένο Οκτώβρη, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ζητούσε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για να συζητηθεί η διαφαινόμενη απόφασή σας τότε να πουλήσετε τα πακέτα συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου στις 4 συστημικές τράπεζες. Στο μεσοδιάστημα, από την κατάθεση του αιτήματος μέχρι και τη συνεδρίαση της Επιτροπής, μεσολάβησε η πώληση του πακέτου μετοχών του δημοσίου και στην Αλφα Μπανκ και στην Πειραιώς και στην Εθνική. Στις 3 μεγάλες από τις 4 συστημικές τράπεζες. Μεσολάβησε και η δημοσιοποίηση της μελέτης του ΚΕΠΕ που έδειξε ότι σε αντίθεση με άλλες χώρες του ανεπτυγμένου καπιταλισμού βεβαίως, το ελληνικό δημόσιο απόλυσε τεράστια ποσά, 40 δισεκατομμύρια ευρώ από το μπες βγες στις τράπεζες. Σε μονάδες οικονομικές οι οποίες παρήγαγαν μερίσματα και κέρδη για το ελληνικό δημόσιο και πουλήθηκαν χωρίς καμία λογική. Και κάνουν λάθος. Και το λέω με τρόπο απόλυτο. Όσοι νομίζουν ότι αυτό το μείζον ζήτημα τεράστιας ζημίας του ελληνικού δημοσίου έχει κλείσει. Η συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, και ολοκληρώνω κυρία Πρόεδρε, έγινε αφού ολοκληρώθηκε η πώληση αυτών των τριών πακέτων μετοχών. Προσβλητικός ο κύριος Υπουργός λοιπόν, απέναντι στην Εθνική Αντιπροσωπεία, έδωσε τη διαθεσιμότητά του για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση αφού πρώτα πούλησε τα πακέτα μετοχών του δημοσίου. Για να έρθει να μας κάνει τι? Ένα δελτίο ειδήσεων, ένα δελτίο ιδιωτικοποιήσεων, να μας ενημερώσει πώς και γιατί αποφάσισε, κρυπτόμενος ως δηλός πίσω από τα στελέχη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, πώς αποφάσισε να ξεπουλήσει με αυτόν τον τρόπο στη χειρότερη στιγμή την περιουσία του ελληνικού λαού. Αυτά τα πράγματα δεν θα μείνουν στο σκοτάδι. Να είστε βέβαιοι ότι απέναντί σας έχετε μία παράταξη η οποία και από τα λάθη της μαθαίνει και την διεθνή εμπειρία έχει μάθει να διαβάζει με τρόπο συνεκτικό, να αξιολογεί αρνητικές και θετικές συνθήκες οι οποίες συμβαίνουν, αλλά η προοδευτική άνοιξη η οποία βλέπουμε να συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα έρθει σύντομα και στην Ελλάδα, πιο σύντομα από ό,τι νομίζει η κυβέρνησή σας. Ευχαριστώ.